Συνεχίζομαι, αγαπητοί μου, την επιστολή που ο Κύριος στέλνει στον επίσκοπο της Περγάμου. Ενθυμίστε ότι είχε ο Κύριος κάποιο παράπονο εναντίον του επισκόπου της Περγάμου με εκείνον τον, με τους Νικολαΐτας, τον οποίον τύπος ήταν ο Βαλάμ, που υπέδειξε εις τον Βαλάκ, παλιά ιστορία των Ισραηλίτων, δια να φάγουν ειδωλόθητα και να πορνεύσουν και έτσι να πέσουν στην δυσμένεια και οργήν του Θεού. Λέγει λοιπόν ο Θεός, ο Κύριος λέγει εις τον επίσκοπον της Περγάμου: μετανόησον ουν ιδεμή έρχομαι εσύ ταχύ και πολεμήσω με ταυτόν εν τη ρομφαία του στόματός μου. Μας ευνηδιάζει, αγαπητοί, η σκέψη ότι ο Κύριος ζητεί μία πληρότητα σε όλες τις εντολές του και σε όλους τους λόγους του. Για αυτήν την παράληψη του επισκόπου που είδαμε, που δεν εφρόντισε να δημιουργήσει μία εκαθάριση στην εκκλησία, την εκκλησία την ειδική του, από το μίασμα του Νικολαϊτισμού, ζητά την μετάνοια και τη διόρθωση. Δηλαδή ο Κύριος δεν ανέχεται απολύτως τίποτε να υπάρχει στην εκκλησία του. Θεωρείται η εκκλησία του νύμφη άμωμος. Και βλέπουμε να υπάρχει μία απειλή εν εναντία περιπτώσει, εάν δηλαδή ο επίσκοπος δεν μετανοήσει, δεν διορθωθεί, δεν φροντίσει να περιφρουρήσει το ποιμνιόν του από αυτές τις επιδράσεις τις νικολαϊτικές. Ποια είναι αυτή? Ότι ο Κύριος θα πολεμήσει ο ίδιος εναντίον των αιρετικών. Θα πολεμήσει ο ίδιος. Αυτό κάνει εντύπωση. Ερμηνεύοντας ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας λέγει: εν τη απειλή η φιλανθρωπία. Ούγαρ με τα σου θυσίν, αλλά με τεκίνον πολεμήσω των νοσούντων ανίατα. Δεν θα πολεμήσω εναντίον σου, αλλά θα πολεμήσω εναντίον των αιρετικών. Μας κάνει εντύπωση εκ πρώτης όψεως πως ακριβώς κινείται εδώ ο Κύριος, ενώ μέχρι τώρα λέγει: θα στραφώ εναντίον σου σε όσες επιστολές σου έχουμε αναλύσει και θα μετακινήσω την λιχνία σου και θα σε τιμωρήσω και άλλα πολλά. Εδώ λέγει: εάν δεν μετανοήσεις εσύ, εγώ θα στραφώ εναντίον των αιρετικών. Κάνει εντύπωση. Δεν λέγει θα στραφώ εναντίον σου. Κανονικά και ως προς την σύνταξη και ως προς την λογική έννοια, θα έπρεπε, αφού ζητάει την μετάνοια του επισκόπου, εάν δεν μετανοούσε, πώς θα στραφεί εναντίον των αιρετικών? Πρέπει να στραφεί εναντίον του επισκόπου. Κι όμως, αγαπητοί, ο Μέγιος Ανδρέας ο Κεσαρίας λέγει ότι αναμειγνύει την απειλή με τη φιλανθρωπία, επειδή είναι ο πολύ καλός επίσκοπος ο της Περγάμου και απλώς δεν επρόσεξε και δέχτη το ποιμνιό του. Όχι όλοι οι χριστιανοί, κάποιοι χριστιανοί είχαν δεχτεί κάποια επίδραση από την αίρεση του Νικολαϊτισμού. Δηλαδή, να το καταλάβετε, όπως ένας πολύ καλός επίσκοπος, ένας πολύ καλός εφημέριος, πολύ ζηλωτής, σπουδαίος άνθρωπος, κυνηγάει να μην του ξεφύγει τίποτα, αλλά εδέχτηκαν μερικοί ενωρίτε του την επίδραση του χιλιασμού και έχει στην ενωρία του 5-10 χιλιαστάς. Κάτι ελαφρύητο. Όμως ο Κύριος επιμένει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε αυτοί. Μας τρομάζει η σκέψη τι γίνεται σήμερα, πού βρισκόμεθα σήμερα και τι θα είχε να πει για μας ο Κύριος σήμερα. Ωστόσο, γιατί λέγει ότι αν δεν μετανοήσεις εγώ θα στραφώ εναντίον των αιρετικών, που μοιάζει περίεργο? Απλούστατα, το ότι του λέγει εάν δεν μετανοήσεις δείχνει ότι είναι ένοχος ο επίσκοπος, έστω και
αυτό είναι μικρό πράγμα στην Εκκλησία, μικρό σε σχέση με τον όλον όγκο της εργασίας του. Όχι ότι ήταν μικρό πράγμα μερικοί εκ των χριστιανών του να παρασυρθούν στην αίρεση, καθόλου μικρό μάλιστα. Αλλά όταν, αγαπητοί μου, ένας επίσκοπος ή ένας πρεσβύτερος αμελεί ή δεν φτάνει να τελειώσει το έργο του Θεού, τότε το έργο αυτό το αναλαμβάνει ο Θεός. Αυτό θέλει εδώ να δηλώσει. Ναι, έχεις ευθύνη, οφείλεις να αναλάβεις, αλλά μην νομίσεις ότι εγώ θα αφήσω την εκκλησία μου. Εγώ θα βοηθήσω την εκκλησία μου. Εσύ είσαι ο υπεύθυνος, αλλά εγώ θα βοηθήσω την εκκλησία μου. Είναι κάτι ανάλογο και με τα παιδιά σας, αγαπητοί. Εάν υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν φροντίζουν από πνευματικής πλευράς για τα παιδιά τους, θα ζητήσει ευθύνη ο Χριστός από αυτούς τους γονείς, αλλά αναλαμβάνει ο ίδιος ο Κύριος την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Βλέπουμε πολλάκις παιδιά αμελών γονέων να γίνονται θαυμάσια παιδιά. Αναλαμβάνει ο ίδιος ο Κύριος την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Δεν σημαίνει όμως με αυτό ότι οι γονείς απαλλάσσονται της ευθύνης. Μην πει κάποιος γονεύς αμελής ότι εγώ, δόξα τω Θεώ, έχω καλά παιδιά, δεν κουράστηκα, έχω δείξει ή δείχνω μια αμέλεια στη φροντίδα των παιδιών μου. Μην το πει κανείς αυτό, γιατί ο Κύριος λέγει πρόσεξε να μετανοήσεις. Δεν σημαίνει με αυτό ότι εγώ, επειδή αναλαμβάνω την ευθύνη των παιδιών σου, γιατί εγώ το θέλω έτσι, ότι εσύ δεν έχεις ευθύνη. Όπως και το αντίστροφο, όταν ένας γονιός έχει φροντίσει πάρα πολύ για τα παιδιά του και είναι ανέγκλητος στην διαπαιδαγώγηση, αν υποτεθεί ότι είναι, τότε έστω και αν τα παιδιά πήραν κακό δρόμο, δεν σημαίνει ότι έχουν, ότι έχουν οι γονείς αυτοί, ο γονιός αυτός, ευθύνη απέναντι εις τον Χριστό. Ο έχονους ακουσά το ότι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Τον εικόντι δώσω αυτό του μάνα του κεκριμένου και δώσω αυτό ψήφων λευκήν και επί την ψήφων όνομα κενών γεγραμμένων ο ουδής είδεν ημί ο λαμβάνων. Αυτός που έχει αυτιά πνευματικά, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα του Θεού στις εκκλησίες, σε αυτόν που θα νικήσει σε σχέση με το περιεχόμενο της επιστολής. Θα δώσω εις αυτόν από το μάνα το κρυμμένο και θα του δώσω μία λευκή ψηφίδα πάνω στην οποία είναι γραμμένη ένα καινούριο όνομα που κανείς δεν το ξέρει παρά μόνο εκείνος που παίρνει την ψηφίδα. Ομολογουμένως, εδώ οι επαγγελίες, οι υποσχέσεις που δίδει ο Κύριος εις εκείνον που θα νικήσει είναι λίγο περίεργες εκ πρώτης όψεως. Για να τις δούμε. Αναφέρεται στο κεκριμένον μάνα. Λέγει δύο εικόνες, όπως είδατε, έχει στις επαγγελίες. Είναι το κεκριμένον μάνα και η γεγραμμένη ψηφής, ψηφίδα, βότσαλο, βότσαλο. Και έχει απάνω ένα όνομα γραμμένο και είναι λευκή αυτή η ψηφίδα. Έχει λοιπόν δύο εικόνες. Ως προς το μάνα, διαλέγεται αυτή η εικόνα του μάνα, διότι εκείνοι οι εχθροί της εκκλησίας της Περγάμου, δηλαδή οι Νικολαίτε, παρέσαιναν τους χριστιανούς να φάγουν ειδωλόθητα. Και το μάνα είναι κάτι που τρώγεται. Και επειδή στην έρημο οι Εβραίοι προτίμησαν να φάνε ειδωλόθητα από εκείνα που προσέφερε ο Βαλάκ και όχι το μάνα που τους έριχνε ο Θεός κάθε πρωί, και αμάρτησαν, όχι όλοι οι Εβραίοι, σας είχα πει την περασμένη φορά, 24.000 ήσαν εκείνοι οι οποίοι έφαγαν ειδωλόθητα, δηλαδή κρέατα,
θυσιασμένα στους ψεύτικους θεούς, στον Βελφεγόρ και λοιπά, στον Βάλ, αυτός είναι ο Βελφεγόρ, ο Βάλ. Και συνεπώς έφαγαν, μυαροφάγησαν, έφαγαν βδελίγματα. Τώρα θέλει να πει ο Χριστός, εκείνος που δεν θα φάει στην εκκλησία της Περγάμου από τα ειδωλόθητα των Νικολαϊτών, δηλαδή δεν θα παρασυρθεί και δεν θα πέσει στην πορνεία και δεν θα φάει ειδωλόθητα, σε αυτόν θα του δώσω να φάγει από το κεκριμένον μάνα. Ποιο είναι αυτό το κεκριμένον μάνα? Είναι εκείνο το οποίο ο Κύριος απεκάλυψε εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όταν κάποτε ήλθαν εκείνοι που χόρτασαν ψωμί από τους πεντακισχυλίους, Καπερναΐτε ήσαν, και του ζήτησαν να μένει μαζί του. Και ο Κύριος τους είπε να μην ζητούν την βρόστην, την απολυμένη, αλλά την μένουσαν. Και ποια είναι αυτή? Διότι από τη μία μεριά είδαν ότι μπορούσε να τους δώσει τροφή να φάγουν από πέντε μόνο ψωμιά, και εξεπλάγησαν οι ακροατέ του. Τώρα τους λέγει κάτι καινούριο: να μην ζητούν την βρόση που χάνεται, αλλά τη βρόση, το φαγητό που μένει. Μήπως δηλαδή πέρα από την ιδιότητα του να τους δίνει φαγητό, μπορεί να τους δώσει και ένα φαγητό που να μην πεινούν? Κάτι ανάλογο που είπε στη Σαμαρίτιδα γυναίκα, ότι εγώ θα σου δώσω το νερό εκείνο που όποιος πιει δεν ξαναδιψά. Και στην ερώτησή τους ποια είναι αυτή η βρόση που μένει, ο Κύριος απήντησε: εγώ είμαι η αληθινή βρόση, το αληθινό μάνα του ουρανού. Δεν είναι εκείνο το μάνα που φάγανε οι προγονείς σας στην έρημο και πέθαναν. Εγώ με το αληθινό μάνα. Όποιος φάγει εμένα, εμένα που είμαι το αληθινό μάνα, αυτός δεν θα πεθάνει στον αιώνα. Οπότε το παλαιόν εκείνο μάνα που έφαγαν οι Εβραίοι στην έρημο ή το τύπος του Ιησού Χριστού, συγκεκριμένα ή το τύπος του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, διότι εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας υπάρχει η βρόσης του σώματος του Χριστού και η πόσης του αίματος του. Αλλά για να δούμε όμως το πρωτότυπο, ας ανατρέξουμε εις το αντίτυπο. Εκείνο το μάνα που έτρωγαν οι Εβραίοι, τι ήταν? Ο Σολομών στο βιβλίο του Σοφία Σολομώντος, στο 16ο κεφάλαιο, στίχος 21 και εξής, μας λέγει τα εξής: «Ημέν γάρ υπόστασή σου την συν γλυκύτητα προς τέκνα ενεφάνισε, τη δε του προσφερωμένου επιθυμία υπηρετών προς ότις ευούλετο μετεκυρνάτο». Αναφέρεται στο μάνα. Έχει 3-4 χωρία που αναφέρονται στο μάνα, αυτό που έτρωγαν οι πρόγονοί των εις την έρημο, και εδώ λέγει αυτά τα πολύ σπουδαία λόγια. Δηλαδή η ουσία και η ωραία γεύση του παρουσίαζε του μάνα και μαρτυρούσε την ειδική σου, Κύριε, γλυκύτητα προς τα τέκνα σου. Η δε ικανότης του, του μάνα η ικανότης, να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται προς την όρεξη εκείνου που το έτρωγε, τον έκανε να μεταβάλλεται εις ό,τι ο καθένας επιθυμούσε. Τι ήθελες να φας? Μπριζόλες? Όταν έτρωγες το μάνα, για σένα στη γεύση σου ήταν μπριζόλες. Τι ήθελες? Ήθελες φασόλια? Όταν έτρωγες το μάνα, στη γεύση σου ήταν φασόλια. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Διότι ίσως θα έλεγε κανείς, μα οι άνθρωποι αυτοί τρώγοντας 40 χρόνια το ίδιο φαγητό. Από τη στιγμή όμως που θα μπαινε μια ιδέα ότι το ίδιο φαγητρώγω, από τη στιγμή εκείνη
το μάνα έχανε την ιδιότητά του να μεταβάλλεται στη γεύση του καθενός εκείνο που ο καθένας επιθυμούσε. Και τότε έχουμε εκείνο το φοβερό φαινόμενο, όταν οι Εβραίοι διαμαρτυρήθησαν εις τον Μωυσέ ότι προσόχτησε η ψυχή αυτών εν το άρτο τούτο το διακένο, ότι μπούχτησε η ψυχή τους με αυτό το κούφιο, δηλαδή το άνοστο ψωμί, και έπεσε φοβερό και βαρύ το χέρι του Θεού επάνω εις το λαό. Όσοι όμως μπορούσαν να τρώγουν μόνον αυτό και να λέγουν εκεί δεν, και επεθύμησαν, τι επεθύμησαν? Επεθύμησαν τα κρόμια και τα σκόρωδα της Αιγύπτου, τα κρομίδια και τα σκόρδα της Αιγύπτου και τα πράσα, ταλέποροι και φτωχοί, την κοσμική τροφή, όχι εκείνη την τροφή που τους έδινε ο Θεός από τον ουρανό, και η οποία έχοντας αυτήν την μόνη τροφή, και ήταν στην παιδαγωγία του Θεού να έχουν τη μόνη τροφή, μόνον αυτή, μπορούσαν να αισθάνονται πάρα πολύ καλά εάν ήθελαν. Θα το έκαναν όμως αυτό εάν δεν ήθελαν. Τύπος της μοναδικής τροφής στον άνθρωπο, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλη τροφή που να είναι τροφή αθανασίας. Αλλά ο Κύριος είπε, όσοι φάγανε εκείνο το μάνα πέθαναν, γιατί ήταν τύπος. Το αληθινό μάνα όσοι φάγουν δεν αποθυμίσκουν στον αιώνα. Δηλαδή ζουν, έχουν την αιωνία ζωή. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Αλλά δεν σας κάνει εντύπωση η περίπτωση ότι τρώγοντας το μάνα αυτό, το μάνα αυτό, αισθάνεται ο καθένας τη γεύση που επιθυμούσε, και ότι αισθάνεται μια γλυκύτητα. Ποιον γλυκύτητα? Όχι την γλυκύτητα εις το μάνα, διότι η πρώτη, η αρχική μορφή του μάνα ήταν σαν μια τηγανίτα με μέλι. Πώς κάνουμε μια τηγανίτα στο τηγάνι και έχουμε τη γεύση και του λαδιού και του μελιού. Αλλά πέραν από αυτή την βασική γεύση ήταν αυτό που λέγει ο Σολομών. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτό όλο μπορούσε να αλλάζει? Ακούστε τι λέγει η Σοφία, συγγνώμη, το άσμα ασμάτων, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 3, και στο πέμπτο κεφάλαιο, στίχος 16. Ως μήλον εν της ξύλης του δρυμού, ούτως αδελφιδός μου, αναμέσων των ιών εν της σκιά αυτού επεθύμησα και εκάθισα, και καρπός αυτού γλυκής εν λαριγγή μου, φάριγξ αυτού γλυκασμή και όλος επιθυμία. Λέγει η νύμφη εις αυτό το ερωτικό ειδήλιο, το οποίο δεν είναι τι άλλο παρά οι σχέσεις Θεού, συγκεκριμένα Χριστού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος και Εκκλησίας. Οι σχέσεις, αυτή η ερωτική σχέση, έρος, όπως είχαμε ένα θέμα στο ανώτερο θηλαίον σήμερα, δεν είναι αυτό που κατεβάσαμε στο πεζοδρόμιο, δεν είναι η πορνεία. Και ο χριστιανισμός είναι ένας έρος. Σήμερα έχουμε ανέραστον χριστιανισμό, ένα χριστιανισμό που δεν έχει μέσα του έρωτα, δεν έχει φλόγα, είναι κρύος, παγωμένος, τον ζούμε κατά συνθήκη, κατά σύμβαση. Βαφτιστήκαμε, λέμε, πάμε και στην εκκλησία. Δεν είναι πραγματικά ένας έρος που να φλογίζει την καρδιά μας. Έτσι λέγει στο άσμα ασμάτων, σαν μήλο εις τα δέντρα του δάξους, έτσι είναι ο αδελφιδός μου, ο αγαπημένος μου, ο Ιησούς Χριστός, λέγει η εκκλησία, αναμέσων των ιών, ανάμεσα στους ανθρώπους, αφού έγινε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Εν τη σκιά αυτού επεθύμησα και εκάθισα. Επεθύμησα να καθίσω στη σκιά του. Και καρπός αυτού γλυκής εν λαριγγή μου. Ο καρπός του
ήταν γλυκής εδώ στο λαριγκά μου. Φάρινξ αυτού, ο δικός του ο λαιμός, είναι όλο γλυκασμή και ολόκληρος είναι επιθυμία. Κοιτάξτε, ολόκληρος είναι επιθυμία. Βλέπετε ότι έχουμε, εδώ μια πίστη γεμάτη έρωτα, γεμάτη έρωτα. Αυτό που δεν έχουμε, δυστυχώς που δεν έχουμε εμείς, όπως σας είπα, οι χριστιανοί. Λοιπόν, αυτό ήθελε να πει ότι ήταν το μάνα. Κύριε, λέγει ο Σολομών, γιατί και τα δύο βιβλία δικά του είναι, και το άσμασμάτων και η Σοφία Σολομώντος δικά του είναι, θέλει να πει αυτό. Είσαι όλος εσύ γλυκύτητα. Αυτό που τρώμε είναι ο τύπος σου. Και ο Κύριος τώρα ερμηνεύει μόνος του τον τύπον αυτών. Και τι λέγει? Εγώ είμαι το αληθινό μάνα. Για σκεφτείτε, αγαπητοί, για σκεφτείτε τι υπέροχο είναι αυτό. Αλλά γιατί όμως ο καθένας εγεύετο? Γευόμενος την τοτομάνα είχε μια διαφορετική γεύση εκείνη που επιθυμούσε. Γιατί εκείνος που παίρνει το σώμα και το αίμα του Χριστού παίρνει ό,τι χαρίσματα επιθυμεί η ψυχή του. Κύριε, δώσε μου υπομονή. Κύριε, δώσε μου ειρήνη. Κύριε, δώσε μου χαρά. Κύριε, δώσε μου σοφία. Είναι χαρίσματα που τα παίρνουμε από το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι οι διαφορετικές γεύσεις. Ο καθένας που κοινωνεί, το ίδιο κοινωνεί. Όλοι οι πιστοί το ίδιο κοινωνούν. Ο καθένας παίρνει εκείνο που επιθυμεί, το χάρισμα που επιθυμεί, και παρακαλεί το Θεό να του το δώσει. Η άλλη εικόνα της ψηφίδος είναι η εξής. Όπως θα ξέρετε, τον παλιό καιρό ψήφιζαν με βότσαλα. Εξάλλου το ρήμα ψηφίζω είναι παρμένο, παράγεται από την ψηφίδα, που ψηφίδα θα πει εκείνο το βότσαλο που είναι εκεί στην παραλία, και όπως η θάλασσα το σπρώχνει προς τα έξω και αυτό ξαναπάει προς τα μέσα, πήγαινε έρχεται, κάνει ένα ψι-ψι εκεί στην παραλία. Γι' αυτό ονομάστηκε από τον ήχον. Πηγαίνετε να δείτε πώς κάνουν τα βότσαλα όταν το κύμα τα μετακινεί, τα παλινδρομή εκεί στην αμμουδιά, να δείτε αυτό το αυτό το πράγμα όπως γίνεται στα βότσαλα. Ηχητικά επλάστη η λέξη και ονομάστηκε ψηφίδα. Και επειδή λοιπόν επάνω στο βότσαλο που έχει λία επιφάνεια γράφανε το όνομα εκείνου που θέλαν να ψηφίσουν, να τον εκλέξουν, ονομάστηκε, βγήκε και το ρήμα από την ψηφίδα, ψηφίζω. Εδώ λέγει ο Κύριος, θα δώσω σε εκείνον που θα νικήσει, ως προς το περιεχόμενο της επιστολής. Δεν θα παρασυρθεί από τους Νικολαΐτας. Και σας είπα την περασμένη φορά τη μέθοδό τους και τη δράση τους. Σε αυτόν θα του δώσω λευκήν ψηφίδα, λευκήν ψήφων, δηλαδή αυτό το άσπρο βότσαλο. Γιατί άσπρο? Δηλαδή θα του δώσω αθωωτικήν ψήφων. Σημειώσατε ότι η ψήφος χρησιμοποιείται όχι μόνο στις εκλογές ενός αρχηγού, ενός λαού, αλλά χρησιμοποιείται και στο δικαστήριο. Σας θυμίζω και την περίπτωση της καταδίκης ή αθώσεως αναλόγως του Αριστίδου στην Αθήνα. Θυμόσαστε που πήγε κάποιος και είπε στον Αριστίδη, χωρίς να τον ξέρει τον Αριστίδη, γράψε μου σε παρακαλώ πάνω σε αυτή την πέτρα, σε αυτό το κεραμίδι, σε αυτή την πέτρα, γράψε μου το όνομα Αριστίδης. Οπότε η ψηφίδα αυτή είχε άλλοτε καταδικαστικό χαρακτήρα, άλλοτε δε αθωτικό. Όταν λοιπόν λέγει εδώ λευκή ψηφίδα, εννοεί αθωτική ψηφίδα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα έλθει εις κρίση ο άνθρωπος αυτός. Όπως λέγει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο θαυμάσια, ότι εκείνος που επίστευσε στον Υιόν του Θεού και ζει σύμφωνα με τις εντολές του, αυτός εις κρίση ουκ έρχεται.
και ότι μεταβεύηκε εκ του θανάτου, ποιου θανάτου, αυτού του θανάτου που λέμε, που τον λέμε βιολογικών θάνατων. Μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή και εις κρίσινου και έρχεται. Αυτή είναι η αθωτική ψήφος. Δεν κρίνεται, δεν έρχεται εις κρίσιν. Είναι γνωστό ότι θα έρθουν όλοι εις κρίσιν, αλλά θα κριθούν οι Άγιοι? Οι Άγιοι δεν θα κριθούν, γιατί απλούστατα μεταβεύηκαν εκ του βιολογικού θανάτου εις την αιώνια ζωή άνευ κρίσεως. Αλλά και επάνω εις αυτήν την ψηφίδα, την αθωωτική, ότι δεν θα καταδικαστεί, υπάρχει το καινούριο όνομα. Τι είναι αυτό το καινούριο όνομα? Άγνωστο. Μόνο εκείνος που παίρνει την ψηφίδα γνωρίζει το καινούριο όνομα. Λέγει και ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας και ο Αρέθας Κεσαρίας: όνομα δε κενών τη παρούση ζωή αγνοούμενων, τούτο το όνομα οι Άγιοι κληρονομήσουσι. Πως γαρ ίον τεφθαρτή γνώση τα άφθαρτα παραδηλούστε. Καινούριο όνομα, άφθαρτο. Μόνο οι Άγιοι θα το πάρουν το όνομα αυτό. Αλλά πως είναι δυνατόν ποτέ να δηλωθούν, να γίνουν φανερά τα άφθαρτα πράγματα μέσα σε έναν κόσμο φθαρτό? Γι' αυτό το λόγο είναι το όνομα αυτό απόρριτο. Το γνωρίζει μόνο εκείνος ο οποίος παίρνει την ψηφίδα. Με αυτές τις δύο, αγαπητοί μου, επαγγελίες, ότι ο Κύριος θα δώσει εις τον Νικόντα από το κεκριμένον μάνα, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, και με την εικόνα της λευκής ψηφίδος με το καινούργιο όνομα, τελειώνει και η επιστολή προς τον επίσκοπο της Περγάμου. Και με τη βοήθεια του Θεού εισερχόμεθα εις την τετάρτη επιστολή, η οποία αποτείνεται προς τον επίσκοπο της πόλεως των Θυατήρων και το αγγέλο της εν Θυατήρης εκκλησίας γράψω. Και εις τον επίσκοπον της εκκλησίας των Θυατήρων γράψε, λέγει στον Ιωάννη ο Κύριος. Τετάρτη λοιπόν κατά σειρά η επιστολή αυτή, η οποία αποτείνεται προς αυτόν τον επίσκοπον της πόλεως των Θυατήρων, η οποία ευρίσκεται πόλης νότιο-ανατολικά της πόλεως της Περγάμου, ή το Λυδική πόλης, και εκτίστη από τον Σέλευκον τον πρώτον, ή το η ασημωτέρα πόλης από τις επτά πόλεις που ο Κύριος στέλνει επιστολήν. Μία πόλης η οποία εκατοικείται από βιοτέχνας και από εμπόρους. Θα λέγαμε σήμερα μία βιομηχανική πόλης, μία εμπορική πόλης, αλλά δεν ήταν όμως με τη λάμψη μιας Εφέσου ή μιας Σμύρνης ή μιας Περγάμου, με τις βιβλιοθήκες τους, με τους μεγάλους ναούς των, με τα κέντρα αυτά τα πνευματικά και πολιτιστικά. Δεν ήταν η πόλη των Θυατήρων ή το άσημος πόλης και μικρά πόλης. Εν τούτης, αγαπητοί μου, εις αυτήν την άσημον και μικροτέραν πόλην ο Κύριος στέλνει την μακροτέραν επιστολήν. Η μεγαλύτερη επιστολή από τις επτά επιστολές είναι η επιστολή η οποία αποτείνεται προς την πόλη των Θυατήρων. Δεν θα σας τη διαβάσω γιατί είναι αρκετά μεγάλη, αλλά κατευθείαν μπαίνω στην ανάλυση. Τάδε λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός και υπόδες αυτού όμοι χαλκολιβάνω. Τα εξής λέγει ο Υιός του Θεού προς τον επίσκοπο, εννοείται των Θυατήρων, αυτός που έχει τα μάτια του σαν φλόγα πυρός, αυτός που τα πόδια του είναι όμοια με χαλκολίβανο, δηλαδή το μείγμα αργύρου και χαλκού, και έδιναν μία ξεχωριστή λάμψη. Το προήμιον της επιστολής, όπως αντιλαμβάνεστε, περιέχει δύο στοιχεία. Το ένα είναι παρμένο από αυτήν την εισαγωγική οκτασία, όπως ενεφανίστη ο Κύριος
μπροστά στα μάτια του εκπλήκτου μαθητού του, του Ιωάννου, εις την Πάτμον, όπου και παραμένει εις την στάση αυτήν, και του υπαγορεύει του Ιωάννου ο Κύριος να γράψει τις επιστολές, και που δείχνει ότι τα μάτια είναι όλα, είναι όλο φλόγα, και τα πόδια είναι από χαλκολίβανο, και που ανταποκρίνονται αυτά τα δυο στην ικανότητα με τα μάτια να διεισδύει και να διαγνωρίζει τα βαθέα του σατανά που θα γίνει λόγος εις την επιστολήν αυτήν. Και ως προς τα πόδια, ότι δεν θα μείνει απλώς εκείνος ο οποίος εξακριβώνει και βλέπει τα βαθέα του σατανά, αλλά έρχεται να συντρίψει με τα χαλκολίβανα ποδιά, να συντρίψει τα βαθέα του σατανά. Το άλλο στοιχείο είναι η αυτοσύσταση του Ιησού ως Υιού του Θεού. Τάδε λέγει ο Υιός του Θεού. Είναι τίτλος ο Υιός του Θεού, μεσιακός, και ανταποκρίνεται πλήρως προς το περιεχόμενο του Δευτέρου Ψαλμού, όπου ο Μεσσίας έχει την εξουσία επί των εθνών και συντρίβει τους υπεναντίους, τους συντρίβει εν ράβδο σιδηρά, όπως ακριβώς συντρίβει ο κεραμεύς ή κάποιος με σιδηρά ράβδο κεραμικά σκεύη. Με την ίδια ευκολία που συντρίβει κάποιος κεραμικά σκεύη τσουκάλια στα μια με ένα σιδερένιο ρόπαλο, με την ίδια ευκολία θα συντρίψει τα βαθέα του σατανά ο Κύριος. Ως να λέγει στον επίσκοπο, εκεί έχεις τα βαθέα του σατανά, αλλά μη φοβάσαι, εγώ τα βλέπω. Εσύ δεν τα βλέπεις, πως να τα δεις, είναι κρυμμένα, είναι κρυφά. Υπογραμμίζω, είναι κρυφά τα βαθέα του σατανά. Δεν τα βλέπεις, υπάρχει πέπλο. Είναι κλειδωμένα αυτά τα βαθέα του σατανά. Είναι κλειδωμένα στο οίκημα που λέγεται μασονική στοά. Είναι κλειδωμένα. Πού να τα δεις, τα βλέπεις, εσύ τα βλέπετε, βλέπετε τίποτα? Δεν βλέπουμε τίποτα. Αλλά εγώ τα βλέπω, λέγει ο Κύριος. Μη φοβάσαι, θα έρθω να τα συντρίψω αυτά. Πάντως είναι αξιοσημείωτο, αγαπητοί μου, ότι η ερμηνεία του Δευτέρου Ψαλμού, μέγιστο αυτό, ως μεσιακού, γίνεται από αυτόν τον ίδιο τον Κύριον, και τούτο γιατί αφορά τον εαυτόν του, και φυσικά μας δίνει σε όλη τη διάσταση των δεύτερων αυτών ψαλμών, που και οι Εβραίοι δέχονται ότι ο ψαλμός αυτός είναι μεσιακός. Άλλο ότι δεν δέχονται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, οι ταλέποροι. Ύστερα, αγαπητοί μου, από αυτήν την εισαγωγή ή το προήμιο, το εισαγωγικό προήμιο της επιστολής, εισερχόμεθα εις το κύριον θέμα. Είδα σου τα έργα και την αγάπη και την πίστη και την διακονία και την υπομονή σου, και τα έργα σου τα έσχατα πλείωνα των πρώτων. Τι ωραία. Πολύ παρήγορα και πολύ επενετικά. Γνωρίζω τα έργα σου, εκείνο το γνωρίζω του Θεού, και την αγάπη σου και την πίστη σου και την διακονία σου και την υπομονή σου, και τα έργα σου τα κατοπινά είναι πιο μεγάλα, πιο τρανά, πιο σπουδαία από τα πρώτα σου έργα. Στην επιστολή προς τον επίσκοπο της Εφέσου, αν ενθυμίστε, έγραφε: την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Στην παρούσα επιστολή προς τον επίσκοπο των Θυατήρων γράφει: και τα έργα σου τα έσχατα πλείωνα των πρώτων. Το αντίθετο. Εκείνου τα έργα τα τελευταία ήταν υποτονισμένα. Αντιθέτως, τα έργα τα τελευταία του επισκόπου των Θυατήρων
ήταν υπερτονισμένα σε σχέση με τα πρώτα του έργα. Έχουμε με άλλα λόγια δύο πόλους κειμένους διαμετρικά περί ένα σταθμικό σημείο, μία στάθμη. Αυτό το σταθμικό σημείο, όπως είναι ο άξονας των αλγεβρικών αριθμών με το 0 που είναι η στάθμη, για να σας βοηθήσω, είναι η κατάστασή μας ως διάθεσης και ως ενέργεια όταν πρώτο ξεκινάμε για την πνευματική μας ζωή. Άλλοτε κατερχόμεθα της αρχικής στάθμης, πάμε κάτω από το μηδέν και ακούμε αυτό το αποκαρδιωτικόν που είπε ο Κύριος στον επίσκοπο της Εφέσου: την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Και άλλοτε ανερχόμεθα από αυτήν την αρχική στάθμη, ανεβαίνουμε και ακούμε το επενετικόν που είπε εις τον επίσκοπον των Θυατήρων: και τα έργα σου τα έσχατα πλείωνα των πρώτων. Πρέπει συνεπώς, αφού έχουμε αυτές τις δύο θέσεις, και που δεν είναι τι άλλο παρά η θέση των πιστών μέσα στην Εκκλησία, είναι η ποικιλία των θέσεων των πιστών μέσα στην Εκκλησία, ή σαν πρόσωπα ή σαν σύνολα. Πρέπει συνεπώς, αγαπητοί μου, ή σαν πρόσωπα ή σαν σύνολα, να κάνουμε μία αυτοκριτική και να ρωτήσουμε: προοδεύω και κατακτώ έδαφος αγιότητος ή υποτονούμε, κατεβαίνω. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι αδύνατον κανείς να μείνει στάσιμος εις μίαν αρχικήν στάθμην. Δεν υπάρχει ποτέ στασιμότητα πολύ παραπάνω στη πνευματική ζωή, εάν και σε κάθε τι άλλο θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια στασιμότητα. Δεν υπάρχει ποτέ στασιμότητα. Η ζωή του ανθρώπου είναι δυναμική, ή το θέλει ή δεν το θέλει, και δεν μπορεί ποτέ να πούμε ότι αυτό είναι πάντα έτσι. Ένας πυρετός, πάρτε ένα απλό πράγμα, ένας πυρετός, είναι δυνατόν ποτέ να έχει μια ορισμένη στάθμη, πάντοτε να κολλήσει το θερμόμετρο εκεί στο 37 ή στο 36,5, ούτε πάνω ούτε κάτω, τίποτα εκεί, αφού είναι οργανισμός ζωντανός ο άνθρωπος? Θα ανεβεί, θα κατεβεί το θερμόμετρο. Έτσι, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει καμία ενέργειά μας που να υπάρχει, να είναι καρφωμένη σε μία αρχική στάθμη. Συνεπώς, αφού δεν είναι τα πράγματα έτσι, εκείνος που λέγει εδώ θα σταματήσω, όποιος και να είμαι, στην πραγματικότητα ή θα ανεβεί ή θα κατεβεί. Αν το θέλετε, θα κατεβεί, αν πει ότι θέλει εδώ να σταματήσει. Γι' αυτό ο καλύτερος τρόπος, και να το ενθυμίστε, ο καλύτερος τρόπος πνευματικής διατηρήσεως είναι η άνοδος. Θέλεις να διατηρήσεις την πνευματικότητά σου, φρόντιζε να ανεβαίνεις. Εάν πεις καλά είναι εδώ, καλά είναι εδώ, εδώ που έφτασα καλά είμαστε τώρα, από τη στιγμή που θα το πεις θα αρχίσεις τον κατήφορο, θα αρχίσεις να κατεβαίνεις. Αυτή η παρατήρηση, όπως σας είπα, είναι επί της καθόλου ζωής μας, όχι μόνο στην πνευματική μας ζωή, σε ολόκληρη τη ζωή μας, και στη μόρφωσή μας και στα οικονομικά μας. Θες να ανεβαίνεις, συγγνώμη, θες να διατηρήσεις, φρόντισε να ανεβαίνεις. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μία διαρκής επαγρύπνησης επί του εαυτού μας και ακόμη μία διαρκής αυτοκριτική. Πρέπει ακόμη να σας πω ότι εκείνος ο οποίος ξεπερνάει μια στάθμη στην αγιότητα, δηλαδή αρχίζει να ανεβαίνει, τότε κάποια στιγμή θα αντιληφθεί ότι βρίσκεται σε μία κρίσιμη κατάσταση. Σας παρακαλώ, προσέξτε αυτό το σημείο. Αποφασίζεις να μετανοήσεις, αδελφέ μου, αποφασίζεις να ζεις μια πνευματική ζωή. Ξεκινάς λοιπόν.
αρχίζεις να πηγαίνεις στην εκκλησία, αρχίζεις να εξομολογείσαι, αρχίζεις να συγκεντρώνεις τον εαυτό σου, να γνωρίσεις τον Ιησού Χριστό. Γιατί δεν ξέρω, μιλάμε για τα μυστήρια κατά έναν τυπικό τρόπο, σαν να είναι ένα καθήκον, ενώ δεν είναι τα μυστήρια ένα καθήκον, αλλά είναι διάβλοι που μας οδηγούν στη ζωή, είναι κανάλια που μας οδηγούν στη ζωή, στο Θεό. Έτσι, όταν αρχίζεις μέσα σου να ανεβαίνεις, κάποια στιγμή θα περάσεις μια κρίση. Μια κρίση ότι δεν μπορείς πια να ανεβείς περισσότερο, ότι κουράστηκες. Είναι μια κρίση που τη συναντάμε, όλοι την περνούν. Σε εκείνους που ξεκινούν για μια πνευματική ζωή, φτάνουν λένε, μετά τρομάζουν κάποτε. Τρομάζουν, πόπο τρομάζουν. Μάλιστα οι γονείς πολλές φορές τρομάζουν για τα παιδιά τους. Όλο το παιδί μου, πού θα φτάσει το παιδί μου. Και τρομάζοντας σταματούν, λένε στο παιδί, κοίταξε, φτάνει έως εδώ, όχι παραπάνω. Λοιπόν, να το ξέρουμε ότι όταν φτάσουμε να τρομάξουμε ή να κουραστούμε, σημαίνει φτάσαμε σε ένα επίπεδο κρίσεως. Όπως συμβαίνει αν φάμε κάπως πολύ φαγητό και το στομάχι βρεθεί σε μια δυσκολία να φέρει βόλτα εκείνα τα οποία του ρίξαμε μέσα. Και λέμε το στομάχι περνάει μια κρίση. Τώρα, η κρίση που θα βγει, ή θα φτάσω να κάνω εμετό, ή θα φτάσει η συγκοπή της καρδίας, εκεί θα σταματήσει το στομάχι και δεν θα λειτουργεί, λέμε έσκασε. Ή θα χωνέψει το στομάχι και τότε ξεπέρασε την κρίση. Λοιπόν, προσέξτε. Συμβαίνει ό,τι ακριβώς και με ένα αεροπλάνο υπερηχητικών. Το παράδειγμα πολύ παλιά σας το έχω ξαναπεί. Όταν ένα αεροπλάνο, αγαπητοί μου, ξεκινάει, αναπτύσσει ταχύτητα. Όσο αυξάνει η ταχύτητά του, τόσο η συμπεριφορά του αέρος γίνεται περισσότερο και περισσότερο στερεή. Συνεπώς, κάποια στιγμή, όταν η ταχύτητα του αεροπλάνου γίνει πάρα πολύ μεγάλη, πόσο μεγάλη, φτάνει κοντά στην ταχύτητα του ήχου, εκεί ο αέρας πια έχει πάρει διαστάσεις στερεού. Είναι σαν το αεροπλάνο να πετά εναντίον ενός βουνού, διότι ο αέρας πήρε πλέον διαστάσεις στερεού. Εάν τώρα το αεροπλάνο καταφέρει να περάσει αυτήν την κρίσιμη στάθμη, η οποία λέγεται φράγμα του ήχου, μόλις ξεπεράσει αυτήν την κρίσιμη στάθμη, μετά τσουλάει ωραία το αεροπλάνο, πετάει πολύ ωραία, όχι μόνο δεν κινδυνεύει να συντριβεί, λέγεται μετά το αεροπλάνο αυτό υπερηχητικόν, πήγε πιο πέρα από το φράγμα του ήχου, αλλά σημαίνει ότι πετάει άνετα. Είναι σαν να μην υπάρχει πια ο αέρας μπροστά του. Αυτό το πράγμα συμβαίνει, αγαπητοί μου, στην πνευματική ζωή. Μόλις φτάσεις στο κρίσιμο σημείο, εάν δεν έχεις δειλία, είναι θέμα δειλίας, να το ξέρετε, είναι θέμα δειλίας, της δε δειλής, λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, της δε δειλής το μέρος αυτόν εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρή και θείο, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Εάν δεν δειλιάσεις, δεν κουραστείς, ξεπεράσεις αυτό το φράγμα, τότε η παρακάτω πνευματική ζωή είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή τόσο ωραία που αισθάνεσαι ότι είναι σαν κάτι συνυφασμένο με τα κύτταρά σου, ότι είναι συνυφασμένο με την ύπαρξή σου, ότι είναι μια φυσική κατάσταση. Έτσι, άμα δείτε έναν πολύ πνευματικό άνθρωπο, έναν ασκητή, που σας λέγει εκπλησόμενος γιατί εσείς λέτε ότι δεν μπορείτε να φτάσετε εκεί που είναι αυτός, μα πώς, αφού είναι πολύ εύκολο το πράγμα. Βεβαίως πέρασε και εκείνος την κρίσιμη στάθμη. Τώρα όμως πια, αφού την ξεπέρασε, γι' αυτό η ζωή πνευματική είναι πάρα πολύ ομαλή.
Το ένα αυτό. Το δεύτερο. Όταν ξεπεράσουμε αυτή τη στάθμη, αγαπητοί μου, και το θέμα της εγκρατείας, και στο φαγητό και στο γενετήσιο, παντού είναι. Όλα αυτά είναι παντού. Όταν ξεπεράσεις, μετά είναι όλα πολύ ομαλά. Είναι πολύ ομαλά. Λες και ότι δεν υπάρχουν αυτά. Έτσι λες, δεν υπάρχουν αυτά. Και τότε ζεις αυτή τη βαθιά ειρήνη του Θεού. Τι νομίζω ότι είναι ειρήνη? Τι νομίζετε? Όταν έχουν κατασυγάσει τα πάθη και όταν κανείς υπέρκειται του επίπεδου κρίσεως, τότε αποκτάει το αγαθό της ειρήνης. Της ειρήνης των λογισμών, της ειρήνης των παθών. Έχει ειρήνη. Διάβαζα στον Άγιο Ισάκ των Σύρων ότι ένας, εκεί το διηγεί το Άγιο Ισάκ των Σύρων, 30 χρόνια έκανε να νικήσει κάποιους λογισμούς. 30 χρόνια. 20 χρόνια δεν είχε καμία είδηση ότι μπορούσε κάτι να είχε πετύχει. Ακούτε? Ή να τα ακούω κι εγώ. 20 χρόνια. Καμία είδηση δεν είχε. Μετά τα 20, κάπου στα 25 χρόνια, κάτι άρχισε να αντιλαμβάνεται. Και μετά κάπως γοργά, και στα 30 χρόνια πλέον είχε ειρήνη λογισμών. Ξεπέρασε τη στάθμη κρίσεως. Θα μου πείτε, τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Γι' αυτό μας δόθηκε εξάλλου η ζωή. Ούτε για να κάνουμε παιδιά ή να μην κάνουμε, ούτε για να αποκτήσουμε σπίτι ή να μην αποκτήσουμε, ούτε για να αποκτήσουμε χρήματα ή να μην αποκτήσουμε. Μας δόθηκε ακριβώς σαν πίστοση για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το κρίσιμο επίπεδο. Φοβερό. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η ορθόδοξος πνευματικότης. Δεν μπορώ να σας πω κάτι διαφορετικό. Και εγώ αγωνίζομαι με εσάς και εσείς με μένα. Δεν φτάσαμε, πού να φτάσουμε? Αλλά αυτή είναι η ορθόδοξος πνευματικότης. Κρατήσατε το, γιατί όσοι σας μιλάνε για κάτι πάρα πολύ εύκολο, μήπως είναι ξένο, αλότριο, όθνιον ως προς την προς την ορθόδοξο πνευματικότητα. Και τέλος, δεύτερον, ακόμη ότι εκείνος ο οποίος είναι σε αυτό το επίπεδο δεν θεωρεί ποτέ αγιότητα αυτό που έχει. Μπορεί άλλοι να θαυμάζουν. Δεν το θεωρεί ποτέ αγιότητα αυτό. Το θεωρεί, αφού είναι κατακτημένο, το θεωρεί ότι είναι χαμηλό. Και συνεπώς στρέφει τα μάτια προς ψηλότερες κορφές κατακτήσεως της αγιότητας. Αλλά έχω κατά σου ολίγα. Καλά όλα αυτά. Είδα τα έσχατά σου καλύτερα από τα πρώτα, λέγει ο Κύριος εις τον επίσκοπον των Θυατήρων. Αλλά έχω κατά σου ολίγα. Τι είναι αυτά τα ολίγα τα οποία έχει εναντίον του επισκόπου των Θυατήρων? Βλέπετε, όλα καλά, αλλά υπάρχει η ατέλεια, ε? Και σας είπα ότι αυτό μας παρηγορεί, γιατί και εμείς βλέπουμε τις ατέλειές μας. Ότι αφής την γυναίκα Ιεζάβελ ή λέγει εαυτήν προφήτην και διδάσκει και πλανά τους εμούς δούλους, πορνεύσε και φαγήν ειδωλόθητα. Ότι έχεις αφήσει την γυναίκα, κατάλληλη έκδοση την γυναίκα σου, αλλά δεν μαρτυρείται από πάρα πολλούς κώδικες πλην του Αλεξανδρινού κώδικος και ακόμη μερικών κωδίκων, τη γυναίκα σου. Είναι όμως χωρίς το σου. Ότι αφήσει την γυναίκα, άφησε την γυναίκα Ιεζάβελ, η οποία λέγει για τον εαυτόν της ότι είναι προφήτης, αλλά διδάσκει και πλανά τους δικούς μου δούλους και τους πλανά να πορνεύσουν και να φάγουν ειδωλόθητα. Νέα λοιπόν πληγή, όπως βλέπετε αγαπητοί, εις την εκκλησία των Θυατήρων, την οποία πληγή βεβαίως ελέγχει ο Κύριος. Περί τίνος πρόκειται? Σαφώς πρόκειται περί μιας γυναικός, δηλαδή περί μιας γυναικός με ιστορική διάσταση, ιστορικό πρόσωπο. Ήταν μια γυναίκα, πραγματικά ήταν μια γυναίκα αυτή,
η οποία ή το μέλος της Εκκλησίας, προσέξτε, υπογραμμίζω, ή το μέλος της Εκκλησίας. Δηλαδή, να, εκκλησιαζόταν, κοινωνούσε και την έλεγαν όλοι χριστιανοί, η οποία όμως ισχυρίζεται ότι το προφήτης, ότι προφήτευε, αλλά δεν είναι το παρά ψευδοπροφήτης, και που παρακάτω ο Κύριος στο κείμενο που θα διαβάσουμε την χαρακτηρίζει ότι είναι ψευδοπροφήτης, και την οποία ο Κύριος χαρακτηρίζει και αποκαλεί η Ιεζάβελ. Για να αντιληφθούμε όμως τι ήταν αυτή η γυναίκα και γιατί την αποκαλεί ο Κύριος η Ιεζάβελ, δεν έχουμε παρά να ρίξουμε μια ματιά στην παλιά πάλι ιστορία, όπως κάναμε προηγουμένως σε περασμένο μας θέμα με τον Βαλαάμ και τον Βαλάκ, που στάθηκαν τύποι των Νικολαϊτών. Και εδώ αυτή η γυναίκα, αφού ομιλεί περί πορνείας και ειδωλοθήτων, έστω και αν δεν είναι κυριολεκτικό το θέμα, αλλά μεταφορικό, δύναται να είναι και κυριολεκτικό, αλλά φαίνεται μάλλον ότι δεν είναι τόσο κυριολεκτικό, μάλλον όσο μεταφορικό. Δηλαδή αυτή η πορνεία και τα ειδωλόθητα δεν είναι πραγματικά έτσι, αλλά κατά μεταφορά γνωστών, ότι στην Παλαιά Διαθήκη πάρα πολύ συχνά οι λέξεις πορνεία και μοιχεία, γιατί ομιλεί παρακάτω περί μοιχείας, και τα τέκνα που γεννιόνται, λέει, από αυτήν εγώ θα τα φωνεύσω, λέει ο Κύριος, δεν πρόκειται μάλλον περί φυσικής σχέσεως, πορνείας κλπ, αλλά μεταφορικής, δηλαδή αποστασία από τον αληθινό Θεό, αλλά κατά τρόπο που να μην είναι αντιληπτόν, δηλαδή περιπλάνης. Αυτό ήταν το σπουδαίο, διότι αυτή η γυναίκα ήταν μέλος της Εκκλησίας, ήταν μέλος, και δεν είχε γίνει αντιληπτή ότι αυτή είναι φοβερή γυναίκα. Γιατί αυτή η περίπτωση φαίνεται, αν δεχθούμε κατά κυριολεξία την περίπτωση πορνεύσε και θα γίνει δολόθητα, τότε θα πρέπει να ήταν γνωστικής πλάνης, αν θέλετε ακόμη ειδικότερα νικολαϊτικής. Αλλά για τους Νικολαίτες μίλησε στην προηγουμένη επιστολή ο Κύριος, τους οποίους εκτύπησε. Εδώ όμως έχει μια ιδιάζουσα περίπτωση, και μάλλον κατά μεταφορά είναι η περίπτωση. Δηλαδή δεν πρόκειται περί δολοθήτων και πορνείας κατά κυριολεξία, παραλαμβάνω, αλλά κατά μεταφορά. Και έτσι έρχεται να πλήξει, να αποκαλύψει και να πλήξει ο Κύριος αυτήν την γυναίκα. Ποια ήταν όμως η Ιεζάβελ που αποκαλεί αυτήν τη γυναίκα, η Ιεζάβελ, συμβολικό όνομα. Όλοι θα γνωρίζετε ότι η Ιεζάβελ ήταν μια πριγκίπισσα φοινικικής καταγωγής, την οποία επανδρεύτηκε ο βασιλεύς του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ, ο Αχάβ. Ήτανε δαιμονία γυναίκα, ήταν φοβερή γυναίκα. Καταρχάς μεν ως αυταρχική που ήταν, είχε επιβληθεί στον σύζυγό της και κυβερνούσε μάλλον αυτή παρά αυτός. Δεύτερον, ότι εισήγαγε την ειδωλολατρία της φοινικικές θεότητες και κατεδίωξε μανικώς την λατρεία του αληθινού Θεού του Ισραήλ. Λυσοδός δε κατεδίωξε τον προφήτη Ηλία. Είναι στην εποχή του προφήτη Ηλία. Ήταν, σας είπα, μια φοβερή γυναίκα. Εισήγαγε την λατρεία του Βάαλ και φυσικά συνετέλεσε ώστε ο λαός να πορνεύσει και να φάγει ειδωλόθητα. Αλλά ακόμα εφώνευσε τους προφήτας του Θεού και κατεδίωξε τον προφήτη Ηλία και αυτό να τον φωνεύσει. Είχε φωνεύσει πολλούς προφήτας από αυτούς που ελέγονται ιοί των προφητών. Είχε μια κόρη αυτή, την οποία πάντρεψε, κατάφερε να την παντρέψει, είναι εκείνοι οι δαιμονισμένοι άνθρωποι, οι φοβεροί άνθρωποι, κατάφερε να την παντρέψει με ένα πριγκιπόπουλο του νοτίου βασιλείου του Ισραήλ. Και μέχρι τότε το νότιο βασίλειο διατηρούσε τουλάχιστον την πίστη στον αληθινών θεών. Και με το να εισαχθεί η κόρη της Ιεζάβελ εις των νότιων βασίλειων, να παντρευτεί πριγκιπόπουλον και μετά ταύτα βασιλέα εις τα Ιεροσόλυμα, κατάφερε η κόρη αυτή, η φοβερή αυτή η κόρη,
τύπος και ομοίωμα της μάνας της, της Ιεζάβελ, να εισαγάγει και εκεί την ειδωλολατρία. Με αποτέλεσμα η μετέπειτα βασιλής, πριν 2-3 εξαιρέσεων, οι μετέπειτα βασιλείς να υπάρξουν συναγωνιζόμενοι στην ειδωλολατρία και στην αμαρτία τους βασιλείς του Βορείου Βασιλείου. Το αποτέλεσμα, να τιμωρήσει ο Θεός και το Βόρειο και το Νότιο Βασίλειο με εχμαλωσία, το μεν Βόρειο Βασίλειο να εχμαλωτιστεί από τους Ασσυρίους, το δε Νότιο Βασίλειο λίγο αργότερα να εχμαλωτιστεί από τους Βαβυλωνίους. Είδατε τι έκανε αυτή η γυναίκα με την κόρη της? Να φτάσει ένας ολόκληρος λαός να καταστραφεί από την παρουσία αυτών των δύο γυναικών, μάνας και κόρης. Τώρα ο Κύριος λέγει, έχεις αυτήν τη γυναίκα, την Ιεζάβελ, η οποία πλανά το λαό μου, που σημαίνει ότι αυτή κατά κάποιο τρόπο ήρχε το να καταστρέψει το λαό του Θεού, την εκκλησία των θυατήρων. Και η δυσαρέσκεια του Κυρίου, αγαπητοί, είναι ότι ο επίσκοπος των θυατήρων δεν απαλωτριούσε. Θα σας διαβάσω επί λέξη, όπως ερμηνεύει ο Άνθιμος Ιεροσολύμων στο σημείο αυτό την Αποκάλυψη, είναι του 18ου αιώνος. Δεν απαλωτριούσε αυτήν του χριστιανικού ονόματος, αλλά την προσιγόρευε χριστιανήν, και το τιούτο ονόματι απατώσα τους δούλους του Θεού και υποκλίνοντας αυτούς εις την εκείνης πλάνην πορνεύσε και ειδωλόθητα θα γίνει. Δηλαδή ο επίσκοπος, που ήταν το λάθος του, ο επίσκοπος έκανε το εξής: δεν απειλοτρίωσε του χριστιανικού ονόματος την γυναίκα αυτήν. Να πει στο ποίμνιό του ότι αυτή η γυναίκα δεν είναι χριστιανή, αλλά συνέχιζε να τη λέγει χριστιανή. Και εφόσον την έλεγε ότι είναι χριστιανή, αυτή μπορούσε να πλανά τους χριστιανούς μέσα στην εκκλησία. Άρα και από εδώ βλέπουμε ότι τα ειδωλόθητα και η πορνεία ήταν κατά μεταφορική έννοια, διότι θα ήταν φανερό να είναι ειδωλόθητα, θα ήταν ολόκληρο νταμάρι μπροστά, θα το έβλεπε ο επίσκοπος και ο λαός. Δηλαδή να τρώνε τα σφάγια από τις θυσίες των ειδώλων. Αδύνατο. Μεταφορικός. Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται? Αυτή η γυναίκα, αγαπητή μου, φαίνεται ότι παρέμεινε εκεί και στέκεται. Ο πρόδρομος, αυτή η γυναίκα, ο πρόδρομος του μοντανισμού. Λίγο αργότερα, στην ίδια αυτή πόλη, θα σηκωθεί κάποιος που θα λέγεται Μοντανός, και ο οποίος ήταν χριστιανός και ο οποίος επίστευε και δίδασκε ότι είναι η ενσάρκωση του Αγίου Πνεύματος, ότι ο Υιός, ο Ιησούς, είναι η ενσάρκωση του Θεουλόγου και ο Μοντανός είναι η ενσάρκωση του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, η ενσάρκωση του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε. Είχε δύο γυναίκες που ήταν προφήτηδες και δίδασκαν, έλεγαν πολλές αποκαλύψεις, προφητείες, ότι εμπνέονται από το Πνεύμα το Άγιον. Εμπνέονται. Ο Κύριος αποκαλύπτει ότι ήταν ψευδοπροφήτηδες. Όπως αυτή είναι ψευδοπροφήτης, αυτή είναι πρόδρομος. Πρόδρομος. Ήτο λοιπόν αυτή η γυναίκα μία προφήτης χριστιανή, και τουλάχιστον στους απογόνους της, στους πνευματικούς της απογόνους, στον Μοντανό, βλέπουμε το εξής χαρακτηριστικό: υπεράγανε εγκράτεια. Υπεράγανε εγκράτεια. Δηλαδή, εκείρισε ο Μοντανός ότι ο γάμος είναι βρώμικος, δεν πρέπει να παντρεύεστε. Και αυτός ο μοντανισμός απλώθηκε, αγαπητοί μου, σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Είχε μία νέγλη, επειδή είχε κάτι πολύ αυστηρό, το οποίο βεβαίως περιττό να σας πω, ότι η Εκκλησία κατεδίκασε. Κατεδίκασε. Λοιπόν, ο μοντανισμός
είναι τώρα το πρώτο ξεκίνημα, ο πρώτος καρπός αυτής της προφήτηδος, αυτής της γυναικός η οποία υπάρχει εκεί μέσα, στην ζωή της εκκλησίας, της των θυατήρων. Αλλά πρόδρομος όλων εκείνων που λέγονται ότι επικαλούνται το Πνεύμα το Άγιον, κάνουν θαύματα, γλωσσολαλίες και άλλα πολλά. Αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο που αναφέρεται στους λεγόμενους φωτισμένους πεντηκοστιανούς, χωέ και λοιπά και λοιπά, που λέγουν ότι είναι χριστιανοί, θα μιλήσω με πρώτα ο Θεός την ερχομένη Κυριακή.